Πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να θέσουμε μερικά ζητήματα. Ένα από τα ζητήματα αυτά είναι η στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης απέναντι στο ταξικό κίνημα, απέναντι στο ΠΑΜΕ και θα λέγαμε κυρίως απέναντι στη δράση που αναπτύσσουν τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα και οι ομοσπονδίες στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους. Και από την άποψη αυτή το δείχνει και η σημερινή απουσία, καμιά αναφορά, καμιά προβολή των δραστηριοτήτων του ΠΑΜΕ, των θέσεών. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης έντυπων και ηλεκτρονικών. Στο σύνολό τους απαξιώνουν κάθε δραστηριότητα των συνδικάτων και των ομοσπονδιών και όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που βρίσκονται στη δύναμη του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους είναι εδώ, που νομίζουμε δεν είναι μόνο σήμερα εδώ, αλλά είναι σε όλες τις δραστηριότητες του ταξικού κινήματος, όπως είναι ο 902, όπως είναι ο Ριζοσπάστης, όπως είναι το πόρταλ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, που καθημερινά παρουσιάζουν τις δραστηριότητες του ταξικού κινήματος. Θέλουμε, μιας και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία, να καλέσουμε τα εργατικά συνδικάτα, τα εργατικά σωματεία, τους εργαζόμενους, να παρακολουθούν τις διαδικτυακές, τα λέγαμε, τα διαδικτυακά μέσα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, να παρακολουθούν το εργατικό δελτίο ειδήσεων του ΠΑΜΕ, να στέλνουν στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο τις δραστηριότητές τους, όποιες έχουν, και να θυμίσουμε ότι τις επόμενες μέρες ξεκινούν και οι ραδιοφωνικές εκπομπές από το web radio του ΠΑΜΕ, που θα αφορούν τις δραστηριότητες στους κλάδους, στους χώρους δουλειάς, των συνδικάτων, συνολικά των συνδικαλιστικών οργανώσεών μας. Θέλουμε επίσης να θέσουμε ένα ζήτημα ακόμη, που έχει να κάνει σχέση με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δια του στόματος του Υπουργού Εργασίας και αφορά τις 20.000 νέους, ένα πρόγραμμα πεντάμινο με 460 ευρώ, που είναι γνωστό ότι οι άνεργοι σήμερα, με βάση τα δικά τους στοιχεία, εμείς λέμε ότι είναι πολύ παραπάνω, ξεπερνούν τις 360.000 νέους εργαζόμενους και νέους συνολικά. Και βέβαια, σε αυτά τα στοιχεία που σας λέμε τώρα, δεν είναι μόνο αυτά, γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι που δουλεύουν μια μέρα, που δουλεύουν μια ώρα, που δουλεύουν τέλος πάντων με μερική απασχόληση που εκεί μέσα δεν περιλαμβάνονται αυτοί. Ένα είναι σίγουρο για μας, για το ταξικό εργατικό κίνημα, ότι τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να ανακουφίσουν, δεν μπορούν να δώσουν λύση στη νέα γενιά, να ανακουφίσουν τους νέους ανέργους από τις συνέπειες της ανεργίας, της εξαθλίωσης και της ανασφάλειας. Αξιοποιούν, και αυτό κάνει και η κυβέρνηση, τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης, γιατί θέλουν να την έχουν σαν μοχλό να πιέζουν τους υπόλοιπους εργαζόμενους και βεβαίως να αποδεχτεί τη νέα γενιά, να ξεχάσει, να σβήσει ό,τι είχε και η πιο παλιά γενιά, να δουλεύει ανασφάλιστη, να δουλεύει με 300 και 400 ευρώ, να δουλεύει χωρίς κανένα δικαίωμα και κυρίως να σβήσει από το μυαλό της ότι υπάρχουν συνδικάτα, ότι πρέπει να υπάρχει συλλογική δράση, πρέπει να υπάρχει οργανωμένη απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνει η νέα γενιά, που δεν πρέπει να κάνει, είναι να αναλωθεί στο να, θα λέγαμε, να τσακώνεται ο ένας με τον άλλον, ποιος αποτοπάει τη θέση των 200 και 300 ευρώ. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε και από αυτή τη συνέντευξη, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, τον νέο εργαζόμενο, την εργαζόμενη γυναίκα και ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι στις σχολές μαθητείας και είναι χιλιάδες παιδιά που θα βγουν μεθαύριο στην παραγωγή, ας το πούμε έτσι, να έρθουν σε επαφή με τα συνδικάτα, να οργανωθούν και αναλαμβάνουμε κι εμείς μεγάλη ευθύνη. Και εμείς και τα συνδικάτα που είναι στη δύναμη του ΠΑΜΕ να λαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη, να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά αυτά και να επιχειρήσουμε να οργανώσουμε
να τα οργανώσουμε στα συνδικάτα, να οργανώσουμε την πάλη τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που νομίζουμε ότι τους ανήκουν. Μπαίνοντας στο θέμα, θα θέλαμε να προσθέσουμε ακόμη τη μεγάλη ληστεία, την ακόμα θα λέγαμε μεγαλύτερη ληστεία που ετοιμάζει η κυβέρνηση να υφαρπάξει ό,τι απόμεινε από τα αποθεματικά των ταμείων. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει για την εργατική τάξη και για τους συνταξιούχους, σημαίνουν νέα μέτρα, σημαίνει μεγάλο χτύπημα και από την άποψη αυτή είναι ανάγκη η εργατική τάξη, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα να οργανώσουμε την πάλη μας, να δώσουμε απάντηση και να μην επιτρέψουμε να βάλουν κι άλλο χέρι, η κυβέρνηση δηλαδή, να βάλει κι άλλο χέρι σε ό,τι έχει απομείνει από τα αποθεματικά των ταμείων. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτέλεσαν μια μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων και ένα βεβαίως αποτελεσματικό μέσο για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από την όλο και μεγαλύτερη δίψα που έχει το κεφάλαιο για μεγαλύτερα κέρδη. Αποτέλεσαν αυτά τα ζητήματα την βάση για τη δημιουργία και την οργάνωση των συνδικάτων και βεβαίως της εργατικής νομοθεσίας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η υπεράσπιση αυτού του δικαιώματος, του βασικού δικαιώματος για την εργατική τάξη, ήταν, είναι και κατά την εκτίμησή μας θα είναι αντικείμενο σκληρής πάλης και διαπραγμάτευση με την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις. Τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα καθορίζονται κάθε φορά από την δύναμη της οργάνωσης της εργατικής τάξης, αλλά αυτό που συνήθως λέμε από τον συσχετισμό δύναμης στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος. Η εργοδοσία και θα λέγαμε ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρηματικές, τα μεγάλα επιχειρηματικά μονοπόλια, ποτέ δεν είχαν συμβιβαστεί με την κατάκτηση αυτή. Πάντα ο στόχος τους ήταν να την καταργήσουν και βεβαίως ένα από τα βασικά όπλα τους σε αυτή τη μάχη που δίνανε κατά χρονικά διαστήματα και κατά καιρούς ήταν η εξαγορά και ο έλεγχος της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Έχουν ένα στόχο, να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους, στις πλάτες τους, να δυναμώσει η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και βεβαίως από αυτή όλη τη διαδικασία να βάλουν στον τορβά τους ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Γι' αυτό και συγκέντρωσαν και συγκεντρώνουν τα πειρά τους στο βασικό και κύριο, στην κατάργηση του κατώτερου σταθερού μισθού, βεβαίως στο σταθερό ημερήσιο χρόνο, στην κατάργηση των επιδομάτων και των ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως αυτό θα έλεγε κανείς σήμερα συντελείται γιατί η επίθεση είναι μεγάλη. Στους χώρους δουλειάς έχουμε καθημερινά προσπάθεια για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας με τραγικές μειώσεις μισθών και είχαμε το τελευταίο διάστημα ξέσπασαν αγώνες. Παράδειγμα είχαμε τον αγώνα των εργαζομένων στα καταστήματα IKEA, τον αγώνα των εργαζομένων στην εταιρεία Fortnet και αλλού. Πριν λίγο καιρό είχαμε την πολυήμερη απεργία στο ξενοδοχείο Novotel και όχι μόνο, και σε άλλους χώρους, και σε άλλους χώρους, ναι. Και από την άποψη αυτή νομίζουμε ότι η μάχη αυτή πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να δυναμώσει και ως πάμε ένα. Θέτουμε, δεν πρόκειται να αποδεχτούμε καμία μείωση μισθών και καλούμε και τους εργαζόμενους να οργανώσουν την πάλη τους σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα πρώτο νομοθετικό σοβαρό βήμα που έκανε η κυβέρνηση στην προσπάθεια κατάργησης της Εθνικής Γενικής ήταν να μειώσει το μεροκάμαρο, το μισθό από τα 751 ευρώ στα 586 και βεβαίως την νεολαία μεικτά πάντα και για την νεολαία μέχρι 25 χρονών στα 511 ευρώ. Ένα βήμα που το επόμενο βήμα θα είναι, αυτό είναι σίγουρο δηλαδή και μενόμενο το φέρει, άλλωστε πλέον ξέρουμε όλοι μας ότι η κυβέρνηση αυτό που θα κάνει θα είναι να νομοθετεί εκείνη, δηλαδή να καθορίζει το μισθό των εργαζομένων, το βασικό μισθό των εργαζομένων και το μεροκάματο, ανάλογα όπως λέει με τις ανάγκες της οικονομίας, ανάλογα με το ύψος της στρατηγίας, δηλαδή ανάλογα με τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
και πολυεθνικών. Οι συνέπειες από αυτά, από όλα αυτά θα είναι για τους εργαζόμενους τραγικές. Γιατί δεν θα έχουμε μόνο την άμεση και απευθείας μείωση του μισθού και του ημερομίσθου, θα έχουμε μείωση σε σημαντικό βαθμό των συνολικών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων και ξέρουμε ότι αφού επί του βασικού μισθού υπολογίζονται τα βασικά επιδόματα που έχει η εργατική τάξη. Και βεβαίως ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι, το ξέρουμε όλοι μας, θα πλήξει όλους τους εργαζόμενους και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αφού ο κατώτερος μισθός στον ιδιωτικό τομέα και το μεροκάματο αποτελούσε και αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και δεν θα είναι μόνο η μείωση αυτή. Η εργατική τάξη έχει δεχτεί μείωση του εισοδήματός της και με άλλους τρόπους. Έχει δεχτεί μείωση από τη μεγάλη φορολογία, τα χαράτσια στη ΔΕΗ και όχι μόνο, τα χαράτσια στην φορολογία. Ξέρουμε ότι το φορολογικό σύστημα αλλάζει συνεχώς σε βάρος των εργαζομένων και σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Και να πάρουμε υπόψη μας ότι μέσα στην περίοδο της κρίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, 500 μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μέσα σε αυτή την περίοδο σημαντικότατα κέρδη. 175 επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων και πάει λέγοντας στον χώρο του μετάλλου, του φαρμάκου, τεράστια κέρδη το 2011. Επόμενο, εκείνο που θέλουμε να θέσουμε ως πολύ σοβαρό ζήτημα είναι τα αιτήματα που πρέπει να διεκδικεί η εργατική τάξη και τα αιτήματα που θα διεκδικούνται πρέπει να στηρίζονται πάνω απ' όλα στην αλήθεια ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο και επομένως σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε ότι είναι παράγον ο μισθός, το μεροκάματο, κόστος όπως λέγεται των επιχειρήσεων, των εργοδοτών. Και από την άποψη αυτή θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση στους χώρους δουλειάς με βάση το σχέδιο που σήμερα η εκλεκτή γραμματεία του ΠΑΜΕ καταθέτει εδώ στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα. Η πρότασή μας απαιτεί και παλεύει όχι μόνο την επαναφορά των μισθών και του κατώτερου μισθού στα επίπεδα που ήταν πριν τις μειώσεις των μισθών, αλλά βεβαίως και αυξήσεις μισθών και βελτίωση συνολικά της θέσης των εργαζομένων. Γι' αυτό παλεύει και απαιτεί να καταργηθούν άμεσα όλα τα νομοθετήματα, οι δανειακές συμβάσεις που μείωσαν τους μισθούς και τα μεροκάματα και γενικά το σύνολο των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η πρότασή μας περιλαμβάνει 7 άξονες για τα βασικά ζητήματα και δικαιώματα της εργατικής τάξης. Άξονες που αφορούν το ύψος του κατώτερου μισθού, το οποίο εμείς, όπως σας είπαμε προηγουμένως, θέλουμε να επανέλθει και διεκδικούμε να επανέλθει στα 751 ευρώ, βεβαίως. Και εδώ βάζουμε το ζήτημα ότι πρέπει να μην είναι μόνο το 751 ευρώ, αλλά πρέπει να αναπληρωθούν με ποσοστό αύξησης όλες οι απώλειες της τριετίας που είχε η εργατική τάξη της χώρας μας από τη μεγάλη επίθεση που δέχτηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ταξικό κίνημα απεμπολεί το βασικό στόχο που έχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκετά χρόνια των 1.400 ευρώ. Ήταν ένας στόχος και είναι στόχος που συμπύκνωνε όλα τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις, τις ανάγκες της εργατικής τάξης. Παραμένει ο στόχος αυτός του ταξικού εργατικού κινήματος. Θέλουμε επίσης παράλληλα να πούμε ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση αυτή για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και για τις κλαδικές συμβάσεις να ανοίξει η συζήτηση παντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας το επόμενο διάστημα να ανοίξει με γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων, με συγκεντρώσεις των εργαζομένων, με συσκέψεις των εργαζομένων, να γίνει συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση και κυρίως, θα λέγαμε, να οργανωθεί καλά η πάλη για την αντιμετώπιση της επίθεσης που
αποδέχεται η εργατική τάξη, γιατί τώρα, με βάση και τις εξειδικεύσεις των Υπουργείων του Υπουργείου Εργασίας, θα κληθούν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν την επίθεση και μάλιστα με συντηρητήρους που βγαίνουν, που μάλλον θα έλεγα δίνουν ακόμα πιο χειρότερη κατάσταση από αυτά που κανείς μπορούσε να διαβάσει την πρώτη ματιά να έχει από τον νόμο που ψηφίστηκε. Άρα επομένως πάλι για τη μη υλοποίηση αυτών των βάρβαρων μέτρων που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο βεβαίως και η πολιτική τους εκπρόσωπη και η κυβέρνηση σήμερα ενάντια στην εργατική τάξη της χώρας μας. Άρα λοιπόν, μάλλον θέλουμε να σας ενημερώσουμε την Κυριακή στις 2 του μήνα, στις 9.30 ώρα το πρωί, συνεδριάζει η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΑΜΕ, όπου εκεί θα συζητήσουμε την κατάσταση που επικρατεί, τις εξελίξεις και θα κουβεντιάσουμε και τον προσανατολισμό της δράσης των συνδικάτων, του ταξικού κινήματος σε αυτή την κατεύθυνση. Επιδιώκουμε ένα πράγμα και θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Να συμβάλλουμε στο εξής: στην οργάνωση των εργαζομένων, να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, να βελτιωθεί η οργάνωση, η λειτουργία και η μασικοποίηση των συνδικάτων. Για μας είναι κύριο ζήτημα, γιατί επιδιώκουμε και αυτό που θέλουμε να κουβεντιάσει και η εργατική τάξη είναι τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το κύριο κίνημα απέναντι στον κυβερνητικό και αγροδοτικό συνδικαλισμό, κίνημα απέναντι στην εργοδοσία, κίνημα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κίνημα, θα λέγαμε, απέναντι στον εκφυλισμό που επιχειρείται του συνδικαλιστικού κινήματος, κίνημα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα βαρύδια. Ένα κίνημα που θα δώσει προοπτική, που θα δώσει διέξοδο, ένα κίνημα που θα φέρει στο προσκήνιο την προοπτική, την άλλη προοπτική που βάζει το ταξικό εργατικό κίνημα, τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, μια ανάπτυξη που θα έχει στο καστρό της πάντα τις ανάγκες και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, μια ανάπτυξη που θα απαλλάξει, θα απελευθερώσει την εργατική τάξη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε αυτή την κατεύθυνση το ΠΑΜΕ θα δώσει τη μάχη το επόμενο διάστημα.